Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιες πρωτογενείς διαταραχές, οι οποίες τελικώς αυξάνονται βαρυτικά, δηλαδή συσσωρεύουν σιγά σιγά επάνω τους μάζα και δημιουργούν τις δομές που παρατηρούμε στο σύμπαν, που είναι ουσιαστικά οι γαλαξίες, τα σμήνη γαλαξιών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το σχετικό βοηθητικό υλικό που θα μπορείτε να κοιτάξετε αυτή τη φορά είναι το βιβλίο του Ρίτλ, τα κεφάλαια α5-4 και της Ράιντεν το 9-4 και το 9-5. Επιπλέον σας συνιστώ να ψάχνετε και μόνοι σας λίγο στο ίντερνετ και να βρίσκετε διάφορα σχετικά θέματα, εφόσον σας ενδιαφέρει και το σχετικό μάθημα, και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, ειδικά στο σημερινό μάθημα. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από αναφορές και ιδιαίτερα από τον δορυφόρο Planck, ο οποίος είναι ο πιο πρόσφατος δορυφόρος ο οποίος υφίσταται. Και επιπλέον μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα του group μας, cosmology.physics.ui.gr, και να δείτε και διάφορα πρόσφατα σεμινάρια τα οποία έχω δώσει, σε σεμινάρια ανασκόπησης, κυρίως για τις διάφορες, για το στάνταρ μοντέλο και για τα παρατηρησιακά του έτσι αποτελέσματα, για να δείτε περισσότερα στοιχεία από αυτά που θα πούμε σήμερα, τα οποία θα είναι βέβαια πολύ εισαγωγικά, αλλά και αυτές οι ομιλίες που έχω κάνει τώρα τελευταία και υπάρχουν στη σελίδα μας, είναι και αυτές πολύ εισαγωγικές νομίζω, και θα έχετε εδώ να καταλάβετε πιστεύω αρκετά πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τη σύνοψη της προηγούμενης διάλεξης που μιλήσαμε για την πυρηνοσύνθεση. Είδαμε λοιπόν ότι ο λόγος νετρονίων πρωτονίων κατά το πάγωμα, όταν δηλαδή σταματάνε τα νετρόνια να αποδιεγείρονται και να γίνονται πρωτόνια, πριν την πυρηνοσύνθεση καθορίζει το κλάσμα μάζας ηλίου που παράγεται κατά την πυρηνοσύνθεση. Είχαμε δει ότι ο αριθμός των νετρονίων προς τον αριθμό των πρωτονίων, για να θέλετε πυκνότητές τους, ήταν μικρότερο από 0,33, και μετά είχαμε δείξει ότι η πιο ακριβής, αν θέλετε, προσέγγιση είναι 0,2, αλλά λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι κάποια από τα νετρόνια τελικώς προλαβαίνουν να αποδιεγερθούν πριν δημιουργηθεί το, να εξαγγελωθούν δηλαδή, πριν δημιουργηθεί το ήλιο. Τα είχαμε εξηγήσει. Αυτά θα ανέβει για το quiz τώρα. Από αύριο θα ανέβει το quiz, οπότε μπορείτε να το κάνετε. Έτσι, γιατί το καθυστέρησα αυτή τη βδομάδα το quiz λόγω του ότι δεν έγιναν και τα δύο μαθήματα. Αλλά έχω πει στα παιδιά να το ανεβάσουν κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να μπορέσετε να το κάνετε και να προπονηθείτε λίγο και για τις εξετάσεις και για το, γενικά για τις γνώσεις σας. Λοιπόν, επιπλέον είχαμε δει ότι κατά την πυρηνοσύνθεση δημιουργείται το δευτέριο και μόλις σχηματίσουμε δευτέριο, το ήλιο σχηματίζεται γρήγορα μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων και μετά από αυτό σχηματίζονται οι βαρύτεροι πυρήνες, δηλαδή το λίθιο για παράδειγμα, το βηρύλιο, γίνονται πολύ πιο αργά και λιγότερα αποτελεσματικά, γιατί βέβαια υπάρχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα έτσι, να δημιουργηθούν αυτές οι αντιδράσεις οι οποίες απαιτούνται. Λόγω του ότι είναι λιγότερα βέβαια τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Να πω δηλαδή ότι αν έχουμε 0,2 για παράδειγμα του λόγου νετρονίων προς πρωτόνια, μας οδηγεί σε ένα περίπου 0,25 λόγω αναλογίας ηλίου προς υδρογόνο. Έτσι. Λοιπόν, επίσης είχαμε δει ότι η έβρεση του ήτα, δηλαδή του λόγου βαριονίων, ήτα είναι ίσο με αριθμητική πυκνότητα βαριονίων προς αριθμητική πυκνότητα φωτονίων, που είναι μια σταθερά στο σύμπαν, ίσο δύναμα και του ωμέγα βάριονς, το οποίο προκύπτει αν γνωρίζουμε το ήτα, μπορεί να γίνει από τις παρατηρούμενες σχετικές συχνότητες πρωτογενών στοιχείων. Δηλαδή φτιάχνουμε, αν θέλετε, εδώ πέρα το τις σχετικές συχνότητες ενός στοιχείου, ας πούμε, χ, ας το πούμε ότι είναι το ήλιο για παράδειγμα, ως προς το υδρογόνο, όπου το χ μπορεί να είναι το ήλιο, μπορεί να είναι το λίθιο, έτσι, μπορεί να είναι το δευτέριο. Βλέπουμε λοιπόν πως, εδώ το ήτα, βλέπουμε πού κινείται περίπου η πυκνότητά του, ας πούμε ότι πηγαίνει κάπως έτσι. Βρίσκουμε, ποια είναι, από εδώ βρίσκουμε την παρατήρηση, πάμε εδώ πέρα στον άξονα που βρίσκονται οι
αναλογίες, κατόπιν κάνουμε μια προβολή στον οριζόντιο άξονα και βρίσκουμε το προβλεπόμενο ήττα. Δηλαδή, την παρατήρηση του χ δια ήττα, όπου χ μπορεί να είναι το ήλιο για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε το ήττα. Και επειδή έχουμε διάφορα στοιχεία για χ, το λίθιο κλπ., όλα αυτά συμφωνούν σε αυτή εδώ πέρα την τιμή του ήττα, εκτός από το λίθιο, το οποίο έχει κάποια θέματα όσον αφορά την ακριβή έτσι, μορφή. Υπάρχει μια διαφορά δηλαδή της τάξης του παράγοντα 2 ως 3 μεταξύ του ήττα που προβλέπει το λίθιο και του ήττα που προβλέπουν τα άλλα στοιχεία. Δηλαδή το δευτέριο, το βηρύλιο, το τρίτιο κλπ. Αυτά λοιπόν είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα και είχαμε επίσης πει ότι για να δημιουργηθούν τα βαριόνια και να έχουμε πιο πολλά βαριόνια στο σύμπαν από ό,τι αντιβαριόνια, για να σπάσει δηλαδή αυτή η συμμετρία βαριονίων και αντιβαριονίων, πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι να υπάρχει μία αρχική μικρή ασυμμετρία μεταξύ quarks και αντι-quarks, τα οποία κατόπιν δημιουργούν τα βαριόνια και τα αντιβαριόνια. Και είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα μαθήματα ότι χρειάζονται και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να βρεθεί το σύμπαν σε μια διαδικασία εκτός θερμικής ισορροπίας, ώστε να μην εξαφανιστεί αυτή η αρχική ασυμμετρία η οποία ενδεχομένως να δημιουργηθεί, και να έχουμε βεβαίως και μια παραβίαση του βαριονικού αριθμού για να μπορέσει αυτή η αρχική ασυμμετρία να δημιουργηθεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτά ήταν που λίγο πολύ είχαμε πει στα προηγούμενα μάθημα. Και θα συνεχίσουμε τώρα σήμερα με το κομμάτι, το ιδιαίτερα ενδιαφέρον κατά τη δική μου γνώμη, του υποβάθρου ακτινοβολίας μικροκυμάτων. Εδώ βλέπετε το υπόβαθρο ακτινοβολίας μικροκυμάτων, όπως το ανείχνευσε ο δορυφόρος Κόμπι το 1992, ο οποίος είχε μια γωνιακή ευαισθησία περίπου 7 μοίρες, δηλαδή ουσιαστικά στεναχώρησε τον ουρανό σε τετραγωνάκια, αν θέλετε, περίπου των 7 μοιρών στον ουρανό, έτσι, γωνιακής διαστάσεως. Οτιδήποτε έτσι οι διαταραχές υπήρχαν μικρότερες από 7 μοίρες, βεβαίως δεν μπορούσε να τις ανιχνεύσει. Αυτό λοιπόν εδώ βλέπετε ότι εδώ σας δείχνει τη θερμοκρασία σε διάφορα σημεία του ουρανού. Αυτή εδώ πέρα το ελλειψοειδές που βλέπετε εδώ είναι μια σφαίρα, έτσι, η οποία έχουμε δημιουργήσει μια προβολή, αν θέλετε, την έχουμε ανοίξει στην πραγματικότητα, έτσι ώστε όλα τα σημεία της σφαίρας αυτής να προβάλλονται σε διάφορα σημεία αυτά του ελλειψοειδούς. Είναι ουσιαστικά δηλαδή σαν να έχουμε ανοίξει, να έχουμε επιπεδοποιήσει, όσο αυτό βέβαια είναι εφικτό, την επιφάνεια μιας σφαίρας. Έχουμε αφαιρέσει αναγκαστικά βέβαια τον έναν πόλο κλπ. Εδώ βλέπετε λοιπόν την επιφάνεια της σφαίρας, εδώ υπάρχουν διάφορες περιοχές στη σφαίρα που το δορυφόρο Σκόμπι μέτρησε τη θερμοκρασία. Μέτρησε λοιπόν τη θερμοκρασία εδώ ταφ 1, εδώ τη θερμοκρασία ταφ 2, ταφ 3 και ταφ 4. Και το χρώμα που βλέπετε εδώ πέρα που είναι παντού το ίδιο δείχνει τι θερμοκρασία βρήκε με ευαισθησία περίπου της τάξης του, ας πούμε, ένα δέλτα T, περίπου ένας βαθμός Κέλβιν, με αυτή την ευαισθησία περίπου, που να μην μπορεί δηλαδή να διαχωρίσει πιο διαφορετικές θερμοκρασίες, βρέθηκε η θερμοκρασία αυτή την οποία βλέπετε, η οποία είναι, βλέπετε, ακριβώς ομογενής. Είναι η ίδια θερμοκρασία σε όλα τα σημεία της σφαίρας. Αυτή λοιπόν μας δείχνει ότι σε πρώτη προσέγγιση το υπόβαθρο ακτινοβολίας μικροκυμάτων, όπως έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενα μαθήματα, είναι ισοτροπικό και ομογενές. Πρώτη ματιά λοιπόν, πολύ ισοτροπικό με θερμοκρασία 2,73 βαθμούς Κέλβιν, που αντιστοιχεί στο χρώμα αυτό το οποίο βλέπετε εδώ πέρα που είναι παντού το ίδιο. Όμως, αν αυξήσουμε την ευαισθησία μας, αφαιρέσουμε δηλαδή αυτό το background στην πραγματικότητα, που είναι των 2,73 βαθμών Κέλβιν, και μετά αυξήσουμε την ευαισθησία μας στο επίπεδο του ΔΤ δια T, περίπου μικρότερο και ή περίπου ίσο του 1 δια 1000, δηλαδή κατεβούμε σε ευαισθησία θερμοκρασίας περίπου 1 χιλιοστό του βαθμού Κέλβιν, τάξη μεγέθους, και αφαιρέσουμε αυτό το background το οποίο υπάρχει αρχικά, το 2,7 Κέλβιν,
θα βρούμε ότι, όπως έχω ξαναπεί σε προηγούμενο μάθημα, εμφανίζεται αυτός εδώ ο διπολικός όρος. Δηλαδή βλέπει τον μισό ουρανό να έχει μία θερμοκρασία που είναι πιο μεγάλη, το ΔΤΤ δια τ λοιπόν, είναι μεγαλύτερο του 0. ΔΤΤ εννοούμε το ταφ του θήτα i, φι i, δηλαδή στις θέσεις θήτα i, φι i, μείον ταφ 0, το background ουσιαστικά το οποίο είναι περίπου 2,73 βαθμού Κέλβιν, δια του ταφ 0. Αυτό λοιπόν το ΔΤΤ δια ταφ σε μια περιοχή του ουρανού είναι της τάξης του 10 στη μείον 3 και σε μια στην ακριβώς ανάποδη περιοχή του ουρανού είναι ΔΤΤ δια ταφ ανάλογο του μείον 10 στη μείον 3. Και ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται στον ουρανό, δηλαδή το ταφ του θήτα κόμμα φι, είναι ανάλογο του κοσάιν θήτα. Όπου κοσάιν θήτα, ας πούμε, ουσιαστικά εδώ αναφερόμαστε στη γωνία σε σχέση με κάποιο σύστημα σφαιρικό της συντάγματος. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο διπολικός όρος, λέγεται διπολικός επειδή είναι ανάλογος του cosine θήτα και όπως θυμάστε την ηλεκτροδυναμική, όταν έχουμε ένα δίπολο ουσιαστικά, το δυναμικό του μεταβάλλεται σαν cosine του θήτα. Εξού και διπολικός όρος, λέξη δίπολο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το δίπολο της θερμοκρασίας είναι ακριβώς το ίδιο που θα παρατηρούσαμε αν, όπως έχω ξαναπεί σε προηγούμενο μάθημα, αν κινούμασταν σε ένα υπόβαθρο σταθερής θερμοκρασίας, αλλά λόγω του φαινομένου Doppler θα βλέπουμε τα φωτόνια μπροστά από μας να είναι να έχουν μεγαλύτερες συχνότητες, να έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία στην πραγματικότητα και τα φωτόνια πίσω από μας να έχουν μικρότερες συχνότητες ή μεγαλύτερα μήκη κύματος. Είναι σαν να κινούμαστε δηλαδή ως παρατηρητές στο σύμπαν σε αυτή εδώ πέρα την κατεύθυνση. Σε μια ορισμένη κατεύθυνση στο σύμπαν, η οποία αντιπροσωπεύει τη συνολική μας ταχύτητα ως παρατηρητών μέσα σε ένα κατά τα άλλα, σε μεγάλες κλίμακες βέβαια, ομογενές και ισοτροπικό υπόβαθρο ακτινοβολίας μικροκυμάτων. Και αυτή η διεύθυνση έχει ένα πολύ συγκεκριμένο θήτα, έτσι. Το θήτα dipole και φι dipole είναι πολύ συγκεκριμένα στο σύμπαν και είναι η διεύθυνση στην οποία κινούμαστε, πιστεύουμε ότι μάλλον κινούμαστε και η οποία προκύπτει από τη θερμοκρασιακή αυτή ανισορροπία του υποβάθρου ακτινοβολίας μικροκυμάτων. Να τονίσω εδώ πέρα ότι όσον αφορά αυτή τη διεύθυνση και το μέγεθος αυτής της ανισορροπίας έχουν γραφτεί πάρα πολλά papers και υπάρχουν ορισμένα paper τα οποία μάλιστα αμφισβητούν το κατά πόσο αυτό οφείλεται μόνο στη ταχύτητά μας, αν υπάρχει μια ενδογενής ανισοτροπία στο σύμπαν σε πολύ μεγάλες κλίμακες, με άλλα λόγια αν παραβιάζεται κατά κάποιο τρόπο η κοσμολογική αρχή. Και για να το ελέγξουν αυτό, έχουν ελέγξει ορισμένα papers τις δομές σε πολύ μεγάλες κλίμακες. Συγκεκριμένα έχουν προσπαθήσει να βρουν, ιδιαίτερα τώρα τελευταία, κάποιες ανισοτροπίες στις δομές πολύ μεγάλων κλιμάκων από τα λεγόμενα quasars και πράγματι βρίσκουν ότι όντως τα quasars φαίνεται να έχουν μία ανισοτροπία σε κλίμακες εκατοντάδων megaparsecs και η ανισοτροπία αυτή βέβαια είναι συμβατή με αυτή του υποβάθρου ακτινοβολίας μικροκυμάτων. Εμφανίζεται υπάρχει ένας άξονας διπολικός. Και συνάγουν αυτά τα paper ότι ενδεχομένως ένα μέρος αυτής της ανισοτροπίας που φαίνεται εδώ να οφείλεται σε μια θεμελιώδη ανισοτροπία του σύμπαντος. Όλα αυτά μπορείτε να τα μάθετε και να τα δείτε στο τελευταίο μας review όπου έχουμε και τα σχετικά paper, στο οποίο έχουμε γράψει το οποίο λέγεται Challenges for Lambda CDM. Ένα update. Εκεί εξηγούμε όλα αυτά τα φαινόμενα, βεβαίως και πολλά άλλα,
που έχουν να κάνουν με διάφορα, ας πούμε, παράδοξα, με παρατηρήσεων που φαίνεται να κλονίζουν κάπως το καθιερωμένο πρότυπο της κοσμολογίας, το λάμδα C2. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το διπολικό όρο. Και εδώ βλέπετε, εκτός από αυτό το διπολικό όρο, βλέπουμε και κάποιες άλλες εδώ ενδείξεις. Βλέπετε ότι εμφανίζονται κάποιες διαταραχές που είναι, δεν είναι ακριβώς διπολικές, είναι σε ένα επίπεδο, είναι στο επίπεδο του γαλαξία μας, γιατί ο γαλαξίας βεβαίως εκπέμπει και αυτός μια ακτινοβολία, η οποία υπερτίθεται στην ακτινοβολία, υποβάθμιση ακτινοβολίας με κοκκιμάτων, στην ίδια περίπου συχνότητα, και η οποία κατά κάποιο τρόπο αλλοιώνει το πρωτογενές κοσμολογικό χαρακτήρα του υποβάθμιου ακτινοβολίας με κοκκιμάτων, αλλά μπορεί όμως να την εντοπίσει κανείς με δύο τρόπους. Πρώτα-πρώτα με τον τρόπο ότι είναι εντοπισμένη στο επίπεδο του γαλαξία. Αυτό είναι το επίπεδο του γαλαξία εδώ πέρα, βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα είναι η σχετική, αν θέλετε, περιοχή του γαλαξία. Ο ισημερινός δηλαδή ουσιαστικά αυτών των σφαιρικών συντεταγμένων. Και επιπλέον το διαχωρίζουμε και από το γεγονός ότι το φάσμα των διαταραχών αυτών του γαλαξία, δηλαδή, δεν είναι ακριβώς ένα φάσμα μέδουνος σώματος, όπως είναι το πρωτογενές κοσμολογικό φάσμα. Έχει διάφορες άλλη κατανομή, δηλαδή αριθμός φωτονίων ως προς τη συχνότητα, δεν έχει ακριβώς την κατανομή του μέδουνος σώματος. Έχει, επειδή παράγεται κυρίως από διάφορα, ας πούμε, συστατικά του γαλαξία, τα οποία δεν έχουν και ακριβώς την ίδια, ακριβώς την κατανομή μέλανο σώματος με θερμοκρασία τάφισον 2,73 βαθμούς Κέλβιν, που να προέρχονται από διάφορα αστέρια, από φάσματα αστεριών σε διαφορετικές θερμοκρασίες, από σκόνη, ενδογαλαξιακή σκόνη, σωματίδια δηλαδή, τα οποία εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία και ούτε σε διάφορες συχνότητες και σε διάφορες θερμοκρασίες και ούτω καθεξής. Επομένως, λοιπόν, εδώ μπορούμε πράγματι να διαχωρίσουμε το κομμάτι που οφείλεται στο γαλαξία, εδώ σε αυτό το επίπεδο, από το κομμάτι της ακτινοβολίας που είναι πρωτογενής, και να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καθαρό χάρτη, αν θέλετε, του υποβάθρου ακτινοβολίας μικροκυμάτων. Όταν τώρα αφαιρέσουμε και αυτό το διπολικό όρο και το προσομοιώσουμε κάποιο δίπολο, δηλαδή μια διπολική κατανομή για την αφαιρέσουμε, και κατεβούμε κάτω σε ευαισθησία 1 προς 10 εις την 5η, 1 προς 100.000 δηλαδή, αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον κάποιες διαταραχές. Καλά, εδώ βλέπετε το επίπεδο του γαλαξία, αυτές δεν είναι πρωτογενείς από το κέντρο, εδώ στο γαλαξιακό, ας πούμε, σημερινό, σε γαλαξιακές συνταγμένες, αλλά είναι διαταραχές τώρα αυτές, οι οποίες πιστεύουμε ότι ακριβώς εκπροσωπούν τις πρωτογενείς διαταραχές που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια λίγο μετά το Big Bang και οι οποίες αποτυπώνονται απευθείας επάνω στο υπόβαθρο ακτινοβολίας μικροκυμάτων, χωρίς να έχουν επηρεαστεί ακόμα από την βαρυτική συσσόρευση ύλης. Βλέπουμε κατευθείαν, δηλαδή, αν θέλετε, το σύμπαν μωρό, όπως ήταν πριν ακόμα εξελιχθεί και δημιουργηθούν οι δομές. Και επειδή μπορούμε να το δούμε σε τόσο σχετικός αρχικούς χρόνους, δηλαδή περίπου 400.000 χρόνια, μπορούμε να τεστάρουμε και διάφορες θεωρίες που υπάρχουν σχετικά με τη δημιουργία αυτών των πρωτογενών διαταραχών. Να τονίσω εδώ ότι ο δορυφόρος Κόμπι έχει γωνιακή ευαισθησία περίπου 7 μοίρες στον ουρανό, άρα λοιπόν και αυτές οι τυπικές, αν θέλετε, περιοχές εδώ έχουν μια διάμετρο της τάξης των 7 μοιρών, 7 έως 10 μοίρες περίπου. Πιο χαμηλά, βεβαίως, ο Κόμπι δεν μπορούσε να δει το 92, αλλά φυσικά από το 92 μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολύ καιρό και έχουμε καταφέρει να δούμε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια με δύο πολύ βασικούς δορυφόρους που ανέβηκαν στο που εκτοξεύθηκαν μετά το 92, τους δορυφόρους WMAP,
το 2002 και το δορυφόρο Planck, αυτός από την NASA, από την NASA εκτοξεύθηκε, και το δορυφόρο Planck από την Ευρωπαϊκή Space Agency, ESA, που ξεκίνησε να δίνει δεδομένα, έδωσε το πρώτο δεδομένο το 2013. Και έχει δώσει 3 φορές δεδομένα, το 2013, το 2015 και το 2018 ήταν το τελικό του σετ, που μας έδωσε μια εκπληκτικά λεπτομερή ανάλυση του υποβάθρακου νεβουλίας υποκυμάτων, με ευαισθησία αρκετά κάτω από μία μοίρα, της τάξης του 10 αρξέκ, με 5 με 10 αρξέκ της αρκμήν της μοίρας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Planck και το WMAP. Εδώ βλέπετε λοιπόν τη σχετική. Τώρα, εκείνη την εποχή, το 92 μέχρι το 2000, πριν βγει ο WMAP, υπήρχαν κάποια άλλα πειράματα που τα στέλνανε με αερόστατα για να μπορέσουν να αποφύγουν την επίδραση της ατμόσφαιρας, και αυτά τα πειράματα, όπως το Boomerang και το Maxima, μπορούσαν να τοπικά να βρούνε τις διαταραχές αυτές του υποβάθρακου νεβουλίου υποκυμάτων, χωρίς όμως να παίρνουν συνολικά την πλήρη εικόνα του υποβάθρου ακτινοβολίας υποκυμάτων. Εδώ βλέπετε λοιπόν αυτά τα πειράματα είχαν καταφέρει να δουν διάφορα κομμάτια του ουρανού, όπως τα είδε ο Κόμπι, με πιο μεγάλη ανάλυση, αλλά ήταν μόνο ορισμένα κομμάτια. Μικρά σχετικώς του ουρανού, της τάξης των 10 μοιρών, οπότε μπορούσαν να δουν κάποια αυτή, με μεγαλύτερη ανάλυση. Αλλά βέβαια, αν δεν έχει κανείς πλήρη εικόνα του συνολικού ουρανού, με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορεί να κάνει μια αξιοπρεπή στατιστική ανάλυση για να μπορέσει να βγάλει τις στατιστικές ιδιότητες του υποβάθρου ακτινοβολίας μικροκυμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ο WMAP έβγαλε τα πρώτα αποτελέσματα του 2003, ήταν ο επόμενος δορυφόρος, ο οποίος είχε πολύ καλύτερη ανάλυση από τον COBE. Βλέπετε εδώ πέρα τον χάρτη, τον οποίο μετά τη διόρθωση φυσικά για το γαλαξιακό επίπεδο που έδωσε ο WMAP σε σχέση με τον COBE. Της τάξης της μιας μοίρας είναι η ανάλυση, ίσως και λίγο καλύτερα. Και βλέπετε εδώ πέρα, είναι σαν να βλέπουμε το σύμπαν μωρό, αλλά μέσα από κάποιο διαθλαστικό φακό που δεν δείχνει ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά του. Και ξαφνικά εδώ βλέπουμε το μωρό πολύ ξεκάθαρα, βλέπουμε τα μάτια, τα αυτιά του, όλα του τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Και επιπλέον, τώρα πλέον μπορούμε να έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα με τον WMAP του τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η προέλευση και η κατανομή αυτών των πρωτογενών διαταραχών. Εδώ λοιπόν έχουμε καλύτερη ευαισθησία κάτω και από μία μοίρα ακόμα, περίπου 20 λεπτά της μοίρας. Και έχουμε βεβαίως και ολική κάλυψη του ουρανού από τον WMAP για πρώτη φορά, μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Και όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς όταν έχει ένα χάρτη με διάφορες διαταραχές, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βρει τη συνάρτηση σχετισμού των διαταραχών και να κάνει και το μετασχηματισμό Fourier για να βρει το φάσμα ενεργειακό, το φάσμα, ας πούμε, κατανομής ισχύως, όπως λέγεται, των διαταραχών αυτών. Βέβαια, τώρα επειδή είμαστε σε σφαιρικές συνδεδεμένες, δεν μπορεί να γίνει ακριβώς μία ανάλυση Fourier, επειδή η ανάλυση Fourier αναφέρεται κυρίως σε χώρους τριών διαστάσεων που αντιστοιχούν ή σε δύο διαστάσεις που αντιστοιχούν σε ένα επίπεδο ή στον χώρο. Εδώ έχουμε ουσιαστικά την επιφάνεια μιας σφαίρας, την οποία πρέπει να την αναπτύξουμε σε άλλου είδους θεμελιώδη, σε άλλου είδους βάση, σε μια βάση δηλαδή όχι εκθετικών ή ημιτόνων συνειμητόνων, αλλά αντίστοιχη βάση που ισχύει σε μια σφαίρα, αν θέλουμε να αναπτύξουμε, να κάνουμε το γενικευμένο, αν θέλετε, μετασχηματισμό Fourier πάνω στη σφαίρα, λέγεται ανάπτυγμα στην βάση των σφαιρικών αρμονικών.
Αντί να έχουμε λοιπόν εκθετικά, δηλαδή ισοδύναμα ημίτονα και συνημίτονα πάνω στη σφαίρα, έχουμε τις σφαιρικές αρμονικές που είναι ένα πλήρες σετ συναρτήσεων ως προς τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε και να αναπτύξουμε μια οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση, περιλαμβανομένου βέβαια και του χάρτη των διαταραχών του υποβάθρου ακτινοβολίας μικροκυμάτων, είτε του COBE λοιπόν, είτε του WMAP. Αυτή λοιπόν η μελέτη έγινε βεβαίως από τον κόσμο, μόλις από την εποχή του COBE ακόμα. Και για να μπορέσει κανείς να έχει μια καλύτερη εικόνα πριν κάνει αυτό το ανάπτυγμα, ο WMAP έκανε αυτή την αποτύπωση των διαταραχών σε διάφορες συχνότητες. Δεν πήρε φυσικά όλες τις συχνότητες του φάσματος του μέλλον σώματος, αλλά πήρε διάφορες ενδεικτικές συχνότητες. Και εδώ βλέπετε τους χάρτες διαταραχών που απέκτησε σε διάφορες συχνότητες. Εδώ έχουμε για παράδειγμα 23 GHz, 33 GHz, 41 GHz, 61 GHz και 94 GHz, δηλαδή τις τάξεις των μικροκυμάτων, ας πούμε, και κοντά στο πικ του μέλλον σώματος είναι όλες αυτές. Αλλά βλέπετε όμως ότι αυτές οι μορφές που λαμβάνουμε όσον αφορά τις διαταραχές, το ΔΤΑ δια ΤΑΦ δηλαδή ουσιαστικά, έχουν μια κάπως διαφορετική μορφή. Βλέπετε εδώ πέρα, εδώ έχει μια μορφή συγκεκριμένη, εδώ μια άλλη μορφή. Βλέπετε εδώ για παράδειγμα, στο κέντρο των ζυμαρίων έχουμε πολύ περισσότερη ακτινοβολία και σε άλλες περιοχές έχουμε λιγότερη. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά στην μορφή, αφού είναι ουσιαστικά ο ίδιος χάρτης είναι έτσι, δηλαδή οι θερμοκρασίες ΔΤΤ, ΔΤΤ, δεν θα έπρεπε να έχουν όλα την ίδια μορφή. Είναι κανείς που μπορεί να σχολιάσει το γιατί αυτοί οι 5 χάρτες, τους οποίους έχουμε λάβει σε διαφορετικές συχνότητες, έχουν κάποιος διαφορετική μορφή. Έχετε κάποια άποψη? Δεν ακούω κάποια άποψη. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εδώ έχουμε στην πραγματικότητα υπερθέσει το κοσμολογικό υπόβαθρο ακτινοβολίας μικροκυμάτων με τις διάφορες συνεισφορές υποβάθρων άλλου τύπου, για παράδειγμα γαλαξίας, άλλες δομές, οι οποίες και αυτές συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο χάρτη, αλλά συνεισφέρουν βεβαίως ως θόρυβος. Επομένως λοιπόν έχουμε άλλου τύπου θόρυβο σε κάθε συχνότητα και επομένως λοιπόν αυτός ο θόρυβος αλλοιώνει κάπως τη μορφή του φάσματος διαταραχών, αλλά αυτή η χρήση διαφορετικών συχνοτήτων μας επιτρέπει να εντοπίσουμε από κάτω ποιο πραγματικά είναι το κοσμολογικό κομμάτι και ποιο είναι το κομμάτι το οποίο αφορά θόρυβο από διάφορες άλλες πηγές στο γαλαξία ή στο κοντινό σύμπαν, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες αλλοιώνουν το πραγματικά κοσμολογικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε με το αναμενόμενο, έτσι, με την αναμενόμενη μορφωσή του μέλλον σώματος, να συγκρίνουμε αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια και να εντοπίσουμε ποιο κομμάτι είναι ο θόρυβος και ποιο κομμάτι είναι, εδώ είναι το U του F, που F είναι η συχνότητα, και να εντοπίσουμε έτσι ποιο είναι το κοσμολογικό κομμάτι και ποιο είναι το κομμάτι του θορύβου, που ο θόρυβος βεβαίως εξ ορισμού δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ίδια κατανομή μέλλοντος σώματος και μάλιστα για τη συγκεκριμένη θερμοκρασία του 2,73 βαθμών Κέλβιν. Επομένως λοιπόν αυτή είναι μια πολύ ωραία τεχνική να διώξουμε το θόρυβο και να απομονώσουμε το κοσμολογικό κομμάτι παίρνοντας ουσιαστικά το φάσμα, το χάρτη μάλλον σε διάφορες συχνότητες φωτονίων. Αυτές λοιπόν είναι χάρτες σε διαφορετικές συχνότητες. Αφαιρείται από αυτές, μπορεί να αφαιρεθεί ο γαλαξίας και άλλα ουράνια σώματα που έχουν φάσματα διαφορετικά από το μέλλον σώμα, όπως προηγουμένως με 2,3 βαθμούς Κέλβιν. Και εδώ λοιπόν βλέπετε επίσης αντίστοιχα άλλη μία μορφή της κατανομής που προκύπτει αφού λάβουμε υπόψη τους θορύβους και αφαιρέσουμε όσο γίνεται περισσότερο θόρυβο από το CMB. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε μετά την αφαίρεση του θορύβου σε αυτό εδώ πέρα το φάσμα διαταραχών που είναι ουσιαστικά το ΔΤΑ δια ΤΑΦ
ως συνάρτηση του θήτα κόμμα φ σε γαλαξιακές συνταγμένες. Γαλαξιακές συνταγμένες είναι σφαιρικές συνταγμένες που έχουν ως η σημερινό επίπεδο του γαλαξία μας. Και βλέποντας λοιπόν αυτό το τη αρκετά λεπτομερή, αν θέλετε, μορφή των πρωτογενών διαταραχών, τη φωτογραφία του σύμπαντος, μπορούμε να αναρωτηθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς μπορεί αυτό του είδους η πολύ μεγάλη πληροφορία, γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες πίξελς, πολλές χιλιάδες, ας πούμε, αν θέλετε, μικρά τετραγωνάκια εδώ πέρα θερμοκρασιών, αλλά μια πελώρια κοσμολογική πληροφορία. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η πελώρια κοσμολογική πληροφορία και πώς μπορεί αυτή η πληροφορία να μας περιορίσει τα διάφορα θεωρητικά μοντέλα σχετικά είτε με το σύμπαν μετά την επανασύζευξη, μετά τη δημιουργία δηλαδή την βάθρο των αυλίων προκυμάτων, είτε πριν από αυτήν που αφορά θεωρίες οι οποίες, όπως το πληθωριστικό σύμπαν, θεωρίες τις οποίες έχουμε με τις οποίες προβλέπεται η δημιουργία αυτών των διαταραχών. Ποιες από αυτές τις θεωρίες είναι συμβατές με αυτό που βλέπουμε, ποιες θεωρίες δεν είναι και γενικότερα να κατανοήσουμε καλύτερα τη θεωρητική φυσική που κρύβεται πίσω από αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ σημαντικό παρατηρησιακό αποτέλεσμα. Ακόμα περισσότερη ευκρίνεια και ανάλυση έχει δοθεί από το δορυφόρο Planck που ανέφερα και προηγουμένως και εδώ βλέπετε το αντίστοιχο χάρτη διαταραχών του Planck. Βλέπετε πόσο πιο λεπτομερής είναι, γιατί έχει πλέον τώρα κατεβήκαμε σε γωνιακή ευαισθησία 5 έως 10 λεπτά της μοίρας. Εδώ επίσης χαρτογραφείται και επίσης και πάλι όλος ο ουρανός. Βλέπετε εδώ πέρα τη σύγκριση μεταξύ WMAP και Planck. Έτσι. Έχουμε πέσει, έχουμε αφήσει την ευαισθησία κατά ένα παράγοντα περίπου 4. Και βλέπετε πώς φαίνεται ο μισός ουρανός στον Planck και ο άλλο μισό με τον WMAP. Έχουμε δηλαδή μια πολύ σημαντική βελτίωση με τον Planck και επικείται και ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Τώρα βέβαια η μεγαλύτερη βελτίωση απλώς στη θερμοκρασία δεν έχει και τόσο νόημα από ένα σημείο και μετά, γιατί έχουμε ήδη φτάσει σε πολύ χαμηλή πλέον, έτσι, πολύ ψηλή μάλλον ανάλυση, πολύ χαμηλό μέγεθος των pixels θα να πω. Αλλά εκείνο που έχει νόημα από εδώ και πέρα πλέον να μελετήσουμε άλλες ιδιότητες αυτών των φωτονίων, όπως για παράδειγμα η πόλωσή τους, και από την πόλωση μπορούμε να εξάγουμε πληροφορίες σχετικά με τα βαρυτικά κύματα, τα οποία ενδεχομένως υπήρχαν πριν από την επανασύζευξη στο πρώιμο σύμπαν και τα οποία βαρυτικά κύματα άφησαν την υπογραφή τους κατά κάποιο τρόπο πάνω στο υπόβαθρο των αυλίων προκυμάτων, πάνω στους τρόπους με τους οποίους είναι πολλωμένο το φως εκεί και μέσα από αυτούς τους συσχετισμούς της πόλωσης, δηλαδή αν θέλετε κάποιους άλλους χάρτες διαταραχών που αφορούν τον συσχετισμό των καταστάσεων πόλωσης και όχι την θερμοκρασία την ίδια, μπορούμε να συνάγουμε πληροφορίες για το πόσο σημαντικά τα βαρυτικά κύματα στο πρώιμο σύμπαν και από αυτό να έχουμε άλλο ένα παράθυρο με το οποίο μπορούμε να περιορίσουμε διάφορες θεωρίες του πρώιμου σύμπαντος και συγκεκριμένα το πληθωριστικό σύμπαν και τις διάφορους τύπους, μορφές δηλαδή ουσιαστικά του πληθωριστικού σύμπαντος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν παρατηρηθεί καταστάσεις πόλωσης που να αντιστοιχούν σε βαρυτικά κύματα στο πρώιμο σύμπαν. Και αυτό από μόνο του θέτει πολύ σημαντικούς περιορισμούς σε πολλά μοντέλα πληθωριστικού σύμπαντος. Τα περισσότερα μοντέλα πληθωριστικού σύμπαντος προβλέπουν την ύπαρξη σημαντικού ποσοστού βαρυτικών κυμάτων. Και το ότι δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα στις καταστάσεις πόλωσης που έχουν μελετηθεί έστω και κατά προσέγγιση από τα στοιχεία του δορυφόρου Planck, γιατί μόνο αυτός μπόρεσε να κάνει επιπλέον και κάποια έστω προσεγγιστική και μελέτη των καταστάσεων πόλωσης του φωτός. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις πόλωσης στο φάσμα του, στις διαταραχές του Planck, ουσιαστικά απορρίπτει
ένα πολύ μεγάλο μέρος μοντέλων πληθωριστικού σύμπαντος και επιτρέπει ουσιαστικά την συμβατότητα με παρατηρήσεις μιας κατηγορίας μοντέλων, τα οποία λέγονται μοντέλα Σταρομπίνσκι, ένας πολύ σπουδαίος φυσικός, Ρώσος, Σταρομπίνσκι Inflation, σύμφωνα με το μοντέλο Σταρομπίνσκι, τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος, όταν υπήρχε το πληθωριστικό σύμπαν, η δράση η οποία αντιστοιχούσε στη βαρύτητα προέκυπτε ως ένα ολοκλήρωμα D4X του Ritchie Scalar, το οποίο είναι ουσιαστικά αντιστοιχεί, καλά επιβεβαίως, του Ritchie Scalar επί κάποια σταθερά εδώ πέρα έναντι 8PG που είναι παίρνει σύμβαση μπροστά από την δράση, συν μια διόρθωση στη γενική σχετικότητα α επί R τετράγωνο. Δηλαδή λέει ο Σταρομπένσκι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε μια σημαντική διόρθωση, η οποία τώρα πια είναι περίπου αμεληταία λόγω του ότι το R είναι πολύ μικρό πλέον, η καμπυλότητα είναι πολύ μικρή γιατί έχει το σύμπαν ουσιαστικά κατά μέσο όρο γίνει πολύ, πολύ λιγότερο πυκνό από ό,τι ήταν τότε. Αυτό λοιπόν, αυτή η διαφοροποίηση αυτού του όρου προκαλεί τελικώς μια απότομη διαστολή, ένα πληθωριστικό σύμπαν το οποίο εμφανίζει πολύ μικρή συνεισφορά βαλυτικών κυμάτων και έτσι αυτό το μοντέλο είναι συμβατό, είναι ουσιαστικά η μόνη κατηγορία μοντέλου που είναι συμβατά με τα δεδομένα μέχρι τώρα που έχουμε από τον δορυφόρο Planck με τόσο χαμηλό ποσοστό βαρυτικών κυμάτων. Λοιπόν, επομένως, ένα σημαντικό θέμα το οποίο θέλουμε να δούμε είναι τη σχέση γωνιακού με γραμμικό μέγεθος, δηλαδή ουσιαστικά να δούμε αυτές οι γωνίες που βλέπουμε εκεί στις διαταραχές αυτές, οι γωνιακές διαφορές που εντοπίζουμε, γιατί μόνο γωνίες μπορούμε να παρατηρήσουμε στο υπόβαθρο των εμβρίσκων προβλημάτων. Ποιο είναι το γραμμικό μέγεθος που είχαν στην πραγματικότητα εκείνη την εποχή, ποια ήταν οι πραγματικές τους διαστάσεις, δηλαδή σε μεγαπάρσεκ. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το επιτύχουμε αν χρησιμοποιήσουμε το απλή, αν θέλετε, γεωμετρία. Τέλος πάντων, ότι αν ξέρουμε για παράδειγμα τη γωνία και ξέρουμε και την απόσταση μέχρι σε ένα σημείο, μπορούμε να βρούμε τις διαστάσεις αυτές μέσω της λεγόμενης απόσταση γωνιακής διαμέτρου dα που έχουμε μελετήσει σε προηγούμενα μαθήματα. Έτσι, εδώ σε ένα κοσμολογικό περιβάλλον έχουμε δει ότι το dα σχετίζεται με το δελτα θ, τη γωνιακή τη γωνία προς ένα αντικείμενο και με το φυσικό μέγεθος του αντικειμένου με έναν τρόπο τον οποίο έχουμε μελετήσει σε προηγούμενα μαθήματα. Αυτή λοιπόν τη σχέση μεταξύ απόστασης γωνιακής διαμέτρου που αν θυμάστε είναι ανάλογη του ολοκληρώματος dz dh του z, αυτή λοιπόν τη σχέση θα προσπαθήσουμε τώρα να τη χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε ουσιαστικά τις διαστάσεις των διαφόρων διαταραχών που παρατηρούνται στο υπόβαθρο του εμβολιασμού κλιμάτων. Ενώ τις φυσικές διαστάσεις σε μεγαπάρσεκς. Λοιπόν, αλλά πριν μπούμε σε αυτό το κομμάτι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι περίπου 15 λεπτά και θα συνεχίσουμε στην επόμενη ώρα να μελετήσουμε ακριβώς αυτό το πολύ σημαντικό φαινόμενο μέσα από το οποίο μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις, τις φυσικές διαστάσεις αυτών των διαταραχών και για πολλά άλλα αντίστοιχα θέματα και επιπλέον και για το dα, για την απόσταση γωνιακής διαμέτρησης και για το h του z επίσης. Πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες θα μελετήσουμε αμέσως την επόμενη ώρα. Υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάτι που θέλετε να συζητήσετε πριν κλείσουμε? Εντάξει. Που παρατηρούμε στις διαταραχές αυτές. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν θέλω να βρούμε το γραμμικό μέγεθος μιας διαταραχής στο CMB που έχει γωνιακό μέγεθος δηλαδή. Θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση αυτή εδώ, η οποία αποτελεί, αν θυμάστε, τον ορισμό της απόστασης γωνιακής διαμέτρου dα, που είναι L δια δέλτα θήτα, που το dα, αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ήταν ίσο με σε δια 1 συν z, το ολοκλήρωμα 0 μέχρι z, όπου z είναι η ερυθρά μετατόπιση dα του z είναι εδώ, μέχρι το σημείο το οποίο θέλουμε να
ανοιχνεύσουμε dz τόνος dh του z τόνος. Αυτή είναι η απόσταση μέχρι κάποιο σημείο που έχει ερυθρά μετατόπιση z, έτσι. Δηλαδή προς το παρελθόν, έτσι καθώς βλέπουμε προς το παρελθόν, διάφορες περιοχές του σύμπαντος που εκπέμφθηκε το φως, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη ερυθρά μετατόπιση z, απέχουν από εμάς μια απόσταση γωνιακής διαμέτρου που δίνεται αυτή εδώ πέρα τη σχέση. Άρα λοιπόν, αν μετρήσουμε, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συσχετίζουμε αυτό το ολοκλήρωμα ουσιαστικά με το μέγεθος, το φυσικό μέγεθος, το γραμμικό μέγεθος μιας διαταραχής στο CMB και την γωνία με την οποία την ανοιχνεύουμε. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, υπήρχε κάποια διαταραχή που ξέραμε το L της, μετράμε το ΔΘ, μπορούμε να βρούμε το ΔΑ και να υπολογίσουμε στο ολοκλήρωμα αυτό εδώ πέρα, όπου Z στην περίπτωσή μας θα είναι ίσο με 1100. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ερυθρά μετατόπιση όταν το σύμπαν ήταν 1100 φορές μικρότερο. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αν υπήρχε κάποιο αντικείμενο που μπορούσαμε, κάποια διαταραχή, μπορούσαμε να ξέρουμε το L της, το μήκος δηλαδή, από κάποια θεωρητικά επιχειρήματα ή από κάποιο, να το γνωρίζουμε με κάποιο άλλο τρόπο, θα μπορούσαμε να ξέρουμε το ολοκλήρωμα αυτό του X του Z μέχρι το Z της 1100. Και αυτό το ολοκλήρωμα φυσικά περιορίζει πάρα πολύ πολλά μοντέλα, έτσι, γιατί το H του Z, κάθε μοντέλο έχει το δικό του H του Z, που το λάμπτα σε διέμιχ, το H του Z που ξέρουμε, έτσι. H του Z τετράγωνο, ίσον H0 τετράγωνο, επί ωμέγα 0 μάτερ, 1 συν Z τρίτης, συν ωμέγα λάμπτα. Αυτό για το λάμπτα σε διέμιχ. Τώρα, αν έχουμε κάποιο άλλο μοντέλο, μπορεί να μην έχει εδώ πέρα ωμέγα λάμπτα, που είναι μια σταθερά, πρακτικά, έτσι, ωμέγα 0 λάμδα, αλλά να είναι κάποιο άλλο κομμάτι, κάτι διαφορετικό. Έτσι, λοιπόν, θέλει εδώ πέρα μια προσοχή όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Δηλαδή ότι μπορούμε εδώ πέρα με αυτόν τον τρόπο να βρούμε το ολοκλήρωμα αυτό μέχρι το 1100, αν ξέρουμε κάποιο L. Υπάρχει τώρα κάποιο αντικείμενο στο χάρτη διαταραχών το οποίο να το γνωρίζουμε? Η απάντηση είναι ναι. Το αντικείμενο αυτό είναι ο ορίζοντας τη στιγμή της τελευταίας σκέδασης. Δηλαδή το διάστημα το οποίο, για παράδειγμα, ας πούμε ότι είμαστε εδώ εμείς στο κέντρο οι παρατηρητές και κοιτάζουμε προς τα έξω και εδώ πέρα είναι η επιφάνεια, ας πούμε, τελευταία σχέδαση από την οποία δεχόμαστε τα φωτόνια από το CMB, η οποία έχει απόσταση, έχει ερυθρά μετατόπιση Z ίσον με το 1100. Τώρα, όλα αυτά εδώ πέρα, η επιφάνεια αυτή χωρίζει σε διάφορους ορίζοντες, σε διάφορες περιοχές αιτιακής διασύνδεσης φωτονίων, έτσι, γιατί ο ορίζοντας από το Big Bang μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά συγκεκριμένο ποσοστό. Εδώ πέρα έχουμε ουσιαστικά διάφορα μικρά κυκλάκια τα οποία αντιστοιχούν στο μέγεθος του ορίζοντα όπως ήταν εκείνη την εποχή. Καλά, ο σημερινός ορίζοντας τα περιέχει όλα αυτά, αλλά εκείνη την εποχή ήταν κάποια μικρά κυκλάκια και τα κυκλάκια αυτά, όπως θα δούμε, είχαν περίπου γωνία μία μοίρα. Ξέρουμε ταυτόχρονα ότι αυτός ο ορίζοντας, με βάση τις θεωρίες που έχουμε, ότι ήταν δηλαδή radiation dominated το σύμπαν πριν την επανασύζευξη και την επανασύζευξη, και ξέρουμε ότι αυτό το μέγεθος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και ξέρουμε πόσα megaparsec είναι, και επομένως λοιπόν μπορούμε να έχουμε ένα αντικείμενο, αν θέλετε, που ξέρουμε το δέλτα θήτα του, ξέρουμε και το L του και μπορούμε να συνάγουμε το dr. Το ολοκλήρωμα δηλαδή από το 1100, από το 0 μέχρι το 1100 αυτής της ποσότητας, και έτσι να βάλουμε και ένα περιορισμό, αν θέλετε, ξεχωριστό στο ωμέγα 0 μάτερ και στο αντίστοιχα που κανονικά εδώ πέρα θέλει 1 μείον ωμέγα 0 μάτερ, γιατί το ωμέγα 0 λάμδα δίπεδο σύμπαν είναι 1 μείον ωμέγα 0 μάτερ, να βάλουμε ένα περιορισμό στο ωμέγα 0 μάτερ, και γιατί όχι,
και στο H0. Και εκεί ακριβώς αρχίζουν τα δύσκολα, ότι το H0 που βγάζουμε από εδώ, η σταθερά δηλαδή του Hubble, που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο, είναι διαφορετική κατά περίπου 10%, αλλά και κατά περίπου 5 σίγμα από τη σταθερά του Hubble που μετράμε τοπικά, αν μετρήσουμε, αν βρούμε το ρυθμό διαστολής τοπικά, ας πούμε, το ρυθμό με τον οποίο απομακρύνονται οι γαλαξίες τοπικά, δηλαδή τον τρόπο που το έκανε ο Hubble το 1900 τόσο. Λοιπόν, αυτό είναι από τα προβλήματα εδώ της σύγχρονης κοσμολογίας, ότι το H0 που βγάζουμε με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ διαφορετικό κατά 10%, αλλά πολλά σίγμα, δηλαδή με μεγάλη ακρίβεια μετράεται σε αυτές τις περιπτώσεις, από αυτό που βρίσκουμε από το τοπικό, από τις τοπικές μετρήσεις. Και μπορείτε να δείτε πάρα πολλές λεπτομέρειες στο review που έχουμε γράψει, που σας ανέφερα και στο προηγούμενο μάθημα. Λοιπόν, θυμόμαστε λοιπόν τώρα, για να πούμε και αντίστοιχα θέματα, πώς ακριβώς γίνεται ποσοτικά η διαδικασία, το dα, αν θυμάστε, είναι το dpls, η φυσική απόσταση στο, μέχρι τη last scattering επιφάνεια, που είναι αυτό το ολοκλήρωμα που σας είχα πει, το ολοκλήρωμα dz, via h του z, z last scattering, όπου z είναι z last scattering, έτσι, από 0 μέχρι z last scattering, που είναι περίπου 1100 αυτό. Είναι λοιπόν ίσο με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, που είναι περίπου ίσο με την απόσταση του ορίζοντα, δηλαδή που βάλουμε αντί για ZLS θα βάλουμε το άπειρο ουσιαστικά εδώ, TAF 0 κατά προσέγγιση δια ZLS, και το γράφουμε αυτό σαν 1100 εδώ στον παρονομαστή, και εδώ έχουμε 3,12 σε TAF 0, όπου αυτό το βγάλαμε τον αριθμό υποθέτοντας ωμέγα μάτερ 0,3 και ωμέγα λάμδα 0,7, βγαίνει αυτός ο αριθμός εδώ, που είναι ίσως με 14.000 megaparsec δια 1100 ή αλλιώς 13 megaparsecs. Έτσι. Αυτό είναι το dα λοιπόν μέχρι την επιφάνεια τελευταία σκέδασης, και αυτό λοιπόν μπορούμε να το συσχετίσουμε τώρα με το δθ, με κάποιο αντικείμενο για παράδειγμα που έχει ένα συγκεκριμένο μήκος δθ, και με κάποιο συγκεκριμένο μήκος μάλλον L και εμφανίζει γωνία ΔΘ στον ουρανό. Τα βάζουμε λοιπόν αυτά όλα μέσα, έχουμε 13 MPa, εδώ έχουμε ΔΘ δια 1 rad, και προκύπτει τελικά ότι είναι ίσο με 0,22 MPa επί ΔΘ δια 1 μοίρα, μετά από κάποιες πράξεις τις οποίες σας συνιστώ να κάνετε εδώ. Επομένως λοιπόν, αν μου δώσετε εσείς το ΔΘ με το οποίο φαίνεται ένα αντικείμενο στον ουρανό, μπορώ να σας πω με αυτή εδώ πέρα τη σχέση ποιο είναι το μήκος του, το μήκος που είχε εκείνη την εποχή όταν εκπέμφθηκε το φωτόνι από το CMB. Για ΔΘ λοιπόν μία μοίρα, αν πάρω μία διαταραχή που έχει περίπου μία μοίρα στον ουρανό, που είναι περίπου αυτός ορίζοντας εκείνης της εποχής, όπως είπα προηγουμένως, το L είναι περίπου 0,22 MPa. Τώρα πάμε να δούμε λίγα λόγια για το γωνιακό φάσμα, το λεγόμενο γωνιακό φάσμα των θερμοκρασιακών διαταραχών. Όπως είχα πει προηγουμένως, αντί να κάνουμε ανάπτυγμα Fourier στη σφαίρα αυτή και να μπορέσουμε να περιγράψουμε τις διαταραχές με κάποιο φάσμα συχνοτήτων, κάνουμε το ανάπτυγμά μας σε σφαιρικές αρμονικές, αυτές τις YLM του θ, που θ είναι γωνίες σφαιρικών συντεταγμένων. YLM είναι οι σφαιρικές αρμονικές, και εδώ κάνουμε το ανάπτυγμα σίγμα έλυσο με το 0 μέχρι άπειρο, και το L πηγαίνει από μείον L μέχρι L. Και εν γέννη βέβαια αυτό είναι μηγαδική αριθμή, αλλά επειδή θέλουμε να περιγράψουμε ένα συγκεκριμένο πραγματικό χάρτη διαταραχών, φυσικά αυτοί οι συντελεστές είναι, έχουν κατάλληλες συμμετρικές ιδιότητες προκειμένου το αποτέλεσμα του αθροίσματος να βγαίνει πραγματικός αριθμός. Αυτό λοιπόν εδώ το αλφα-LM, αν θέλετε, είναι κάτι αντίστοιχο με το μετασχηματισμό Fourier αλφα-κάπα, έτσι,
πίεση στην ΑΕ ΚΑΧ, ΚΑΑΡ ας πούμε, σε τρεις διαστάσεις. Εδώ όμως έχουμε σφαίρα και μόνο επειδή είναι δύο διαστάσεις έχουμε δύο αριθμούς που καθορίζουν το ανάπτυγμα. Εδώ βλέπετε λοιπόν τις σφαιρικές αρμονικές, τη γραφική τους έτσι παράσταση. Η L ίσο με το 0 και M ίσο με το 0 σφαιρική αρμονική δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία σταθερά. Βλέπετε είναι παντού κίτρινο. Η L ίσο με το 1 και M ίσο με το 0 αντιστοιχεί στο λεγόμενο διπολικό όρο και είναι ουσιαστικά τίποτα άλλο παρά ένα cosine του θ. Βλέπετε εδώ πέρα είναι θετικό από τη μία μεριά στο βόρειο πόλο και αρνητικό στο νότιο πόλο. Τώρα, το L ίσο 1 και M ίσο με το 1 αντιστοιχεί στο cosine του θ επί A στην I θ. I φ, συγγνώμη. Επί A στην I φ. Που το πραγματικό του μέρος είναι cos θ επί cos φ. Αντίστοιχα. Και βλέπετε εδώ πέρα περίπου πώς μοιάζει αυτή εδώ η... το πραγματικό μέρος αυτής της σφαιρικής αρμονικής. Κατά αντιστοιχεία, μπορούμε να δημιουργήσουμε και δεν, το M πρέπει να πάει σύμπλην 1, έτσι δεν είναι μόνο εμείς από το 1, εμείς σύμπλην 1. Κατά αντιστοιχεία μπορούμε να δημιουργήσουμε και υψηλότερες σφαιρικές αρμονικές για L ίσο με το 2, έτσι, και ούτω καθεξής, παίρνει M ίσο με το 0, L ίσο με το 2, M ίσο με το 1 και L ίσο με το 2, M ίσο με το 2 ή σύμπλην 2 στην αρμονική. Και ούτω καθεξής βλέπετε εδώ πέρα τις σφαιρικές αρμονικές σε μεγαλύτερους αριθμούς L και M. Αναπτύσσουμε λοιπόν το χάρτη διαταραχών μας αυτές τις, στη βάση αυτών των συναρτήσεων και επιπλέον, αυτό ένα άλλο που κάνουμε που είναι πολύ σημαντικό, βρίσκουμε τη λεγόμενη συνάρτηση συσχετισμού. Έτσι, από το χάρτη διαταραχών, δηλαδή τι κάνουμε. Παίρνουμε το χάρτη διαταραχών, ας πούμε ότι εδώ πέρα είναι η σφαίρα, πριν την ανοίξουμε και την δούμε έτσι, σαν ανοιγμένη σφαίρα. Μοιάζει κάπως έτσι εδώ. Παίρνουμε ένα μοναδίο διάνυσμα n και ένα άλλο μοναδιάνυσμα διάνυσμα n' που το ένα αντιστοιχίσουμε στο θ, και το άλλο έχει θ τόνος, φ τόνος. Τα οποία αυτά τα δύο διανύσματα έχουν μία δεδομένη γωνία μεταξύ τους θ. Και κατόπιν βρίσκουμε, περιστρέφουμε αυτό το σύστημα των δύο μοναδίων διανυσμάτων. Μάλλον πρώτα βρίσκουμε το γινόμενο ΔΘ του N επί ΔΤ διατέ του N επί ΔΤ διατέ του N τόνος. Το γινόμενο δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη μορφή που έχουμε. Και κατόπιν περιστρέφουμε το σύστημα, κρατώντας τη γωνία μεταξύ του σταθερή με το θ, σε διάφορες κατευθύνσεις πάνω στη μοναδία, στη σφαίρα αυτή που αντιστοιχεί στο CMB, και βρίσκουμε το μέσο όρο αυτών των γινωμένων για όλους τους δυνατούς προσανατολισμούς, οι οποίοι όμως έχουν σταθερά το n, τη γωνία μεταξύ n και n τόνος, σταθερή ίση με το θήτα. Όταν λοιπόν πάρουμε αυτό το μέσο όρο αυτών των γινωμένων, αυτό τον μέσο όρο τον ονομάζουμε συνάρτηση συσχετισμού. Και καταλαβαίνετε βεβαίως εδώ πέρα ότι αν ήταν τελείως τυχαία αυτά τα δέλτα τάφ δια τάφ στις διάφορες διευθύνσεις εν και εν τόνος, αν δεν υπήρχε δηλαδή καμία σχέση μεταξύ τους, τότε το σε θα έβγαινε σε όλες τις γωνίες ίσο με το 0. Αν απ' την άλλη υπήρχε μια μεγάλη σχέση μεταξύ των θερμοκρασιακών διαταραχών που έχουν μια δεδομένη γωνία, ας πούμε θήτα ίσον η δεύτερη για παράδειγμα, τότε θα βλέπαμε ένα μέγιστο για θήτα ίσον με το π δεύτερα και βεβαίως θα είχε μια χαμηλή τιμή για άλλες τιμές του θήτα. Αυτή λοιπόν η συνάρτηση σχετισμού είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να μας πει πώς συσχετίζονται οι διαταραχές
μεταξύ διαφόρων σημείων του ουρανού που έχουν μια απόσταση θ, γωνιακή απόσταση θ μεταξύ τους. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και πρέπει καλό να το καταλάβετε λίγο καλά, διότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ τακτικά στην κοσμολογία, όχι μόνο στο για το υπόφραγμα των κυμάτων, αλλά και για άλλες κοσμολογικές μετρήσεις, όπως για παράδειγμα για δομές στο σύμπαν. Γιατί συνήθως στην κοσμολογία αυτό που παρατηρούμε είναι οι διάστατες επιφάνειες. Έτσι, δηλαδή είναι... Βέβαια έχουμε και την τρίτη διάσταση, την ερυθρά μετατόπιση, αλλά τουλάχιστον στην περίπτωση του CMB είναι μια διδιάστατη επιφάνεια, γιατί έχουμε φιξαρισμένη την ερυθρά μετατόπιση στο 1100. Και εκεί λοιπόν μας βολεύει πάρα πολύ η χρήση των σφαιρικών αρμονικών και τη συνάρτηση συσχετισμού. Η συνάρτηση συσχετισμού λοιπόν περιέχει με συμπυκνωμένο τρόπο την πληροφορία για τη γωνιακή κατανομή των θερμοκρασιακών διαταραχών του CMB. Και μπορούμε, χρησιμοποιώντας και το λεγόμενο Addition Theorem των σφαιρικών αρμονικών, το θεώρημα δηλαδή πρόσθεσης των σφαιρικών αρμονικών, το έχετε ακούσει αυτό το θεώρημα ποτέ? Το Addition Theorem των σφαιρικών αρμονικών, ή πρώτη φορά το ακούτε? Βαρβάρα, το έχεις ακούσει ποτέ αυτό? Όχι, δεν το έχω ακούσει. Το έχει ακούσει κάποιος άλλος εδώ πέρα το αντίστοιχο θεώρημα των σφαιρικών αρμονικών? Τέλος πάντων, υπάρχει ένα θεώρημα το οποίο συσχετίζει ένα άθροισμα γινωμένων σφαιρικών αρμονικών με την συνάρτηση Legendre, που αφορά την γωνία μεταξύ των δύο διευθύνσεων που αντιστοιχούν στις σφαιρικές αρμονικές. Με βάση λοιπόν αυτό το θεώρημα, τι κάνουμε για να σας πω λίγο την απόδειξη? Πάμε εδώ στην μορφή αυτή που βλέπετε εδώ. Αντικαθιστούμε το δέλτα τάφ δια τάφ, αντιστοιχούν δέλτα τάφ δια τάφ του θήτα κόμμα φ, έτσι, με δέλτα τάφ δια τάφ, όπου εν ουσιαστικά εδώ πέρα σαν να έχουμε θήτα φ. Και εδώ να έχουμε δέλτα τάφ δια τάφ του θήτα τόνος φ τόνος. Αντικαθιστούμε λοιπόν εδώ πέρα από το πάνω ανάπτυγμα το δέλτα τάφ δια τάφ εδώ, και το αντίστοιχο κάνουμε και για το δέλτα τάφ δια τάφ του θήτα τόνος φ τόνος. Και μετά εμφανίζεται ένα άθροισμα πάνω σε σφαιρικές αρμονικές εδώ μέσα, των δύο ασπιθών των γινωμένων σφαιρικών αρμονικών. Αυτό το άθροισμα των γινωμένων μπορούμε να το εκφράσουμε στην αρτήση της συνάρτησης Legendre για τη γωνία μεταξύ των δύο εν και εντών, των θήτα τόνος φ τόνος και θήτα κόμμα φ, και το αποτέλεσμα αυτής της απόδειξης, που συνιστώ να την ρίξει την γραμματική τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρεστε για θεωρητική φυσική, να δείτε πώς αποδεικνύεται, είναι ότι έχουμε εδώ πέρα λοιπόν το σύντα σε του θήτα, αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι ίσο με 1 δε 4π, σίγμα L ίσο με το 0, 2L συν 1, σι με δείκτη L επί πιέλ του κοστίτα. Όπου ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε κάνει ένα ανάπτυγμα δηλαδή του σι του θήτα σε ένα power spectrum, ουσιαστικά σε ένα σφάσμα ισχύως, σε ένα γενικευμένο μετασφασμό Φουργίου, που τώρα πια αυτά τα CL, έτσι, ουσιαστικά μας δίνουν την αντίστοιχη, θα δείξουν στους συντελεστές αυτού του αναπτύγματος, για διάφορες γωνίες. Είναι σαν ένας μετασχηματισμός Φουργέ δηλαδή, μόνο που είναι σε σφαιρικές ενταγμένες για τη συνάρτηση σχετισμού. Και PL βεβαίως, όπως θα ξέρετε και από την ηλεκτροδυναμική, είναι το απονεώνυμα Legendre με P0 του χ ίσο με τη μονάδα, P1 του χ ίσο με το χ, P2 του χ εν δεύτερον 3 χ τετράγωνο και ούτω καθεξής. Όρο CL λοιπόν είναι κάτι αντίστοιχο, όπως είπα και προηγουμένως, με ένα μετασχηματισμό Φουργέ, μόνο που αντί για χ εδώ έχουμε θήτα και αντί για S την το κάπα χ έχουμε το πιέλ του κοσ θήτα. Και όπως το κάπα, αν θέλετε, αντιστοιχεί στο 2π δια λάμδα, στο μετασχηματισμό Φουργέ, 2π δια χ ουσιαστικά, έτσι και εδώ το θήτα αντιστοιχεί σε μια κλίμακα, ας πούμε, αν θέλετε, ουσιαστικά μας λέει πόση είναι η κλίμακα, στο 180
μοίρες δια L. Όπου L τώρα, προσοχή, είναι το αντίστοιχο K ουσιαστικά εδώ πέρα, το χ. Όπως έχουμε εδώ πέρα χ πηγαίνει στο 2π δια K. Εδώ αντί για χ έχουμε θ και αντί για K έχουμε το L. Έτσι. Και επομένως λοιπόν, αν σε κάποιο σημείο το CL έχει μεγαλύτερη, αν θέλετε, τιμή, σημαίνει ότι και αντίστοιχα η συνάρτηση σχετισμού έχει ένα μέγιστο για θ ίσο με το 180 δια L, όχι υπάρχει το αντίστοιχο μέγιστο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία 1 προς 1 αντιστοιχία μεταξύ του θ της συνάρτησης συσχετισμού και του αντίστοιχου L στο φάσμα ισχύως σι με δίκτυα. Αυτό λέγεται και φάσμα ισχύως του υποβάθρου ακτινοβολίας με προκυμάτων, σι με δίκτυα L. Γωνιακό φάσμα ισχύως, έτσι, δηλαδή σου λέει πώς κατανέμεται η ισχύ στα διάφορα L ή ισοδύναμα πώς κατανέμεται η ισχύ σε διάφορες κλίμακες τάξη μεγέθους, δηλαδή του θ. Αυτά λοιπόν τα CL εδώ είναι πάρα πολύ κεντρικό μέγεθος στην κοσμολογία και πάρα πολλές εργασίες και διάφορες διαγράμματα χρησιμοποιούνται για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τα μετρούμενα αυτά CL. Γιατί αφού μετράμε αυτό το CF του θ, ξεκινάμε το δέλτα θ, δέλτα τάφ δια τάφ του θ, π. Μετά μετράμε το σε του θ και από εδώ βγάζουμε κατόπιν το σι με δίκτυα L. Και αυτό που τελικώς κάνει πλότο προς πάνω του κόσμου είναι το σι του L επί κάποιο L επί L συν 1 κλπ. Και θα δούμε αμέσως τώρα ακριβώς πώς μοιάζει αυτό το σι του L που είναι τόσο πολύ κεντρικό. Είναι σαν το μετασχηματισμό Φουργκέ, ξαναλέω, τη συνάρτηση συσχετισμού. Να το λοιπόν, αυτό είναι από το WMAP ουσιαστικά, αλλά ένα αντίστοιχο υπάρχει και τώρα με τον Black, μόνο που τα σφάλματα είναι πάρα πολύ μικρότερα. Και βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν τις διάφορες μετρούμενες τιμές των διαφόρων CL. Έτσι, τα σφάλματα είναι πάρα πολύ μικρά εδώ και δεν φαίνονται. Εδώ όμως, εδώ το WMAP πλάστο φαίνεται, στο Planck ούτε εδώ φαίνονται. Και αυτή η κόκκινη γραμμή που βλέπετε εδώ, θα νόμιζε κανείς ότι είναι κάποιο fit στα δεδομένα. Δεν είναι fit στα δεδομένα, είναι η ανεξάρτητη πρόβλεψη του καθιερωμένου μοντέλου λάμδα CDM. Βλέπετε λοιπόν εδώ πως το λάμδα CDM καταφέρνει με την τιμή του ωμέγα 0 μάτερ ίσον 0,3, έτσι και αντίστοιχα με το H0 ίσον 67,4 χιλιόμετρα per second per megaparsec. Με αυτό λοιπόν το H0 και με αυτό το megamother και κάποιες άλλες παραμέτρους που χρειάζονται επίσης, για να 3-4 ακόμα παραμέτρους που χρειάζονται, μας δίνει το L επί L συν 1 CL δια 2π σε μικροκέλβιν τετράγωνο, βλέπετε εδώ πέρα την κλίμακα, σε τρομερά πολύ καλή συμφωνία με την αντίστοιχη πρόβλεψη με την αντίστοιχη μετρήσεις του WMAP και του Planck. Αυτή λοιπόν, επομένως το CMB δεν είναι μόνο ένας μεγάλος θρίαμβος της μεγάλης έκρηξης, δηλαδή λέει ότι σωστά το σύμπαν παλιότερα ήταν πολύ θερμό και πυκνό, αλλά επίσης ένας πολύ μεγάλος θρίαμβος του καθιερωμένου προτύπου λάμδα CDM, της κοσμολογικής σταθεράς. Σας λέει ότι το μοντέλο αυτό είναι σε απίστευτα καλή συμφωνία με το CMB. Όχι ότι δεν έχει τα προβλήματα του σε άλλες παρατηρήσεις, αλλά στο CMB είναι πραγματικά ένα απίστευτο, ας πούμε, μια απίστευτη καλή επιβεβαίωση. Βλέπετε εδώ έχουμε πάρα πολλά σημεία. Πολλά σημεία εδώ, έτσι, με εξαίρεση αυτό το κομμάτι εδώ πέρα κάτω. Εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι, αλλά τα σφάλματα εδώ είναι αρκετά μεγάλα. Δεν φαίνεται εδώ στο. Βλέπετε το σφάλμα εδώ είναι αρκετά μεγάλο. Επομένως, το 1 σίγμα σφάλμα είναι περίπου η πρόβλεψη σωστή. Είναι λίγο πολύ συμβατή, βέβαια, οριακά λίγο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ δραματική επιβεβαίωση του καθιερωμένου αυτού προτύπου.
Και το ερώτημα βεβαίω είναι γιατί υπάρχει ένα βασικό μέγιστο για ίσο με το 200, η θήτα ίσο με, το μία, με μία μοίρα που αντιστοιχεί, και ποιο είναι ο ρόλο των δευτερευόντων μεγίστων. Βλέπετε εδώ πέρα εμφανίζεται ένα μέγιστο κύριο μέγιστο και διάφορα άλλα δευτερεύοντα μέγιστα. Πώ δημιουργήθηκαν αυτά τα, αυτό το ταλαντούμενο ας πούμε φάσμα. Ποια είναι η φυσική διαδικασία που το δημιούργησε. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία πρέπει κανείς να κατανοήσει. Αν θέλει να λέει τέλος πάντων ότι έχει καταφέρει να αποκτήσει μια ιδέα για την κοσμολογία. Α, εδώ να πω επίσης ότι βλέπετε σε σχέση με το έλεγχο υπάρχει αντίστοιχη γωνιακή κλίμακα. Έτσι. Το 180 δια L σας δίνει την αντίστοιχη γωνία στον ουρανό. Και βλέπετε εδώ πέρα το μέγιστο αντιστοιχεί περίπου στη μία μοίρα στον ουρανό. Και έλυσε με το 200. Ποιο είναι λοιπόν ο ρόλο αυτού του μεγίστου και ποιο είναι ο ρόλο των άλλων δευτερευόντων μεγίστων. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λοιπόν αυτά τα μέγιστα, πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτό που προκαλεί αυτές τις διαταραχές. Η στιγμή λοιπόν της τελευταίας σκέδασης, στο σύμπαν κυριαρχούσε βεβαίως η ύλη και η απόσταση Hubble ήταν περίπου, μάλιστα ακριβώς μας, ορίζεται ως σε δια H ZLS, που είναι αυτή τη τάξη μεγέθους βεβαίως του dα, έτσι, η απόσταση της γωνιακής διαμέτρου. Που γράφεται αλλιώς και με H0 επί 1 συν Z στην 3 δεύτερα. Εδώ πέρα ουσιαστικά απλώς έχω βάλει H του Z, το βάλαμε περίπου ίσο με το H0, έτσι, επί 1 συν Z τρίτης, γιατί θεωρήσαμε ότι το σύμπαν εκεί είναι κυριαρχείται από την ύλη και μπορούμε να αγνοήσουμε για τόσο μεγάλη αριθμό να το πεις κατά προσέγγιση πάντα τη συνεισφορά της κοσμολογικής σταθέρας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε κρατήσει μόνο το κομμάτι της ύλης, έχουμε θεωρήσει ένα επίπεδο σύμπαν κυριαρχούμενο από ύλη σε μια πρώτη προσέγγιση και κατόπιν λοιπόν κάνουμε εδώ τις πράξεις και βγαίνει ότι αυτή η απόσταση Hubble, αν θέλετε, δηλαδή το μέγεθος του ορίζοντα εκείνη την εποχή, αυτό το μικρό κυκλάκι που δείχνα προηγουμένως, είναι περίπου 0,2 megaparsecs. Εντάξει, γιατί κανονικά, βέβαια θα πρέπει κανονικά να πάρουμε το κομμάτι και της ακτινοβολίας κλπ. Αλλά είπαμε ότι εδώ πέρα, επειδή το σύμπαν εδώ κυριαρχείται από ύλη, αγνοούμε τις άλλες συνεισφορές, ακτινοβολία και κοσμολογική σταθερά, και κρατάμε μόνο το κομμάτι της ύλης για εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή. Άρα λοιπόν η απόσταση Hubble που είναι ουσιαστικά ορίζοντας εκείνης της εποχής, θυμάστε αυτό που είχα σχεδιάσει προηγουμένως, ένα μεγάλο κύκλο, δεν είναι παρατηρητής, και διάφορα μικρά κυκλάκια του ορίζοντα εκείνης της εποχής, είναι αυτό εδώ πέρα το μέγεθος που αντιστοιχεί σε εκείνο τον ορίζοντα. Τώρα η γωνιακή κλίμακα της απόστασης αυτής βεβαίως προκύπτει από τη γνωστή σχέση που είχαμε δει και προηγουμένως. Θήτα H είναι η ορίζοντας Hubble την εποχή της τελευταίας σκέδασης δια dα και βάζουμε το οποίο το dα το έχουμε υπολογίσει. Άρα βάζουμε εδώ πέρα 0,2 megaparsec που είναι εδώ βλέπετε εδώ πέρα ουσιαστικά πάλι από αυτό το κομμάτι εδώ, αυτή είναι το κομμάτι αυτό και εδώ είναι το dα εδώ το οποίο το έχουμε υπολογίσει. Αυτό είναι το σε δια H του Z plus scattering. Και βεβαίως έχουμε το θ, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το θ H. Το θ του ορίζοντα που λέμε. Είναι 0,2 megaparsec που είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το επάνω. Δια 13 MPa είναι αυτό το dα εδώ πέρα και προκύπτει ότι το αποτέλεσμα είναι 0,015 rand ή ισοδύναμα 1 μοίρα. Άρα λοιπόν ο ορίζοντας, το μέγεθος, αν θέλετε, η διάμετρος του αιτιακά συνδεδεμένου σύμπαντος όπως εμφανίζεται τη χρονική στιγμή της τελευταίας σκέδασης φαίνεται σε εμάς σε μια γωνία μιας μοίρας. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι και το πρώτο μέγιστο το οποίο εμφανίζεται εδώ πέρα. Ουσιαστικά μετράμε δηλαδή αν θέλετε το γωνιακό μέγεθος αυτού του συγκεκριμένου ορίζοντα.
Η απόσταση Hubble λοιπόν τη στιγμή της αποσέντευξης είναι περίπου ίση με το μέγιστο μήκος που θα μπορούσε να έχει ταξιδέψει η πληροφορία, φωτόνια και ύλη μέχρι τότε. Αυτό που έδειχνα προηγουμένως δηλαδή, αυτό το κομμάτι εδώ. Οι διαταραχές λοιπόν με θήτα μεγαλύτερο του θήτα έτσι και θήτα μικρότερο του θήτα έτσι είναι περιοχές του σύμπαντος που έχουν ήδη συνδεθεί αιτιακά μέχρι τότε και περιοχές που δεν ακόμα είναι εκτός αυτού του αιτιακού ορίζοντος και που περιέχουν μέσα μια διαφορετική φυσική πληροφορία. Να πω στο σημείο αυτό ότι αυτό εδώ πέρα το κομματάκι που βλέπετε εδώ που είναι ο αιτιακός ορίζοντας, δηλαδή το σημείο στο οποίο υπάρχει μέσα μια αιτιακά συνδεδεμένη περιοχή του σύμπαντος με μέγεθος 0,2 MPa. Αυτή λοιπόν η περιοχή δεν είναι απλώς στατική, αλλά εκτελεί διάφορες ταλαντώσεις. Όχι όλη η περιοχή η ίδια βέβαια, αλλά το υλικό που είναι εκεί μέσα. Διότι το υλικό που βρίσκεται μέσα σε αυτή την περιοχή αποτελείται από φωτόνια, έτσι, νιγάμα, τα οποία ασκούν πίεση, αποτελείται, δηλαδή προσπαθούν να σκεδαστούν με τα αντίστοιχα το πλάσμα το οποίο υπάρχει τότε. Υπάρχουν βαριόνια βέβαια, πρωτόνια και ηλεκτρόνια, τα οποία δέχονται πίεση από τα φωτόνια λόγω των σκεδάσεων, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακριβώς πριν από την τελευταία σκέδαση. Και περιέχουν βέβαια και την σκοτεινή ύλη, έτσι είναι η, ας την πούμε, Omega Matter, Omega σκοτεινή Dark Matter ας πούμε, το οποίο αλληλεπιδρά μόνο βαρυτικά. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι έχουμε εδώ πέρα μία μπάλα με μέγεθος περίπου ίσο με τον ορίζοντα, αυτή έχει μέσα βαριόνια. Τα βαριόνια λοιπόν αυτά, λόγω της βαρύτητας την οποία έχουν, προσπαθούν να συσσωρευτούν βαρυτικά και να δημιουργήσουν, αν θέλετε, μία συσσόρευση βαρυτική. Μόλις πάνε να το κάνουν αυτό όμως, τότε τα φωτόνια τα οποία υπάρχουν επίσης σε αυτή την περιοχή, τον Ιγάμα, αρχίζουν και όσο τα συμπιέζονται αυτά μέσα, υπάρχουν τα φωτόνια τα οποία σκεδάζονται πάνω τους, ασκούνε μία πίεση η οποία είναι αυξανόμενη όσο αυξάνεται η πυκνότητα των βαριονίων και τελικώς μετά από λίγο, αφού αυτό δηλαδή κάπως αρχίσει να συσσωρεύεται, τα φωτόνια το σταματάνε και το γυρίζουν πάλι πίσω. Μόλις λοιπόν αυτό αρχίσει και διαστέλλεται, τα φωτόνια παίζουν λιγότερο ρόλο, κυριαρχεί πάλι η βαρύτητα και αυτή λοιπόν η μπάλα, αν θέλετε, κάνει κάποιες ταλαντώσεις πάνω-κάτω, λίγο πριν την αποσύζευση, γιατί μετά την αποσύζευση φυσικά αυτή η μπάλα της επιτρέπεται να συνεχίσει να διαστέλλεται σύμφωνα με τη διαστολή του σύμπαντος. Ουσιαστικά μένει παγωμένη, αλλά απλώς συμπαρασύρεται από τη διαστολή του σύμπαντος, γιατί τα φωτόνια πλέον πάβουν να ασκούν κάποια πίεση, αποσυζεύνεται. Αυτή λοιπόν η μπάλα εκτελεί κάποιες ταλαντώσεις πάνω κάτω και αναλόγως με το σε ποιο σημείο έχει σκεδαστεί το τελευταίο φωτόνιο έχουμε κάποιο σύνολο από ταλαντώσεις, οι οποίες ταλαντώσεις αυτές ουσιαστικά αντιπροσωπεύονται από αυτά εδώ πέρα την περιοδική εμφάνιση αυτών των μεγίστων. Δηλαδή αυτά τα μέγιστα ουσιαστικά είναι, αν θέλετε, το αποτύπωμα αυτών των ταλαντώσεων που έκαναν τα βαριόνια τότε καθώς ήταν συζευμένα με τα φωτόνια ακριβώς πριν την επανασύνδεση και την αποσύζευξη και βεβαίως αυτού του είδους ταλαντός αποτυπώνονται σε αυτά τα τις ταλαντός που βλέπουμε αυτά τα μέγιστα και τα ελάχιστα που εμφανίζονται ακριβώς σε αυτό το φάσμα. Με το κυρίαρχο βεβαίως να είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στο μέγεθος αυτού εδώ πέρα του αιτιακά συνδεδεμένου περιοχής του σύμπαντος, η οποία το οποίο εκτελεί αυτές τις ταλαντώσεις. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές είναι η κατανόηση αυτού του φάσματος που μπορεί κανείς να πει με απλά λόγια. Φυσικά όλα αυτά υπάρχουν και με εξισώσεις κλπ. Με μεγάλη λεπτομέρεια σε διάφορες αναφορές, αλλά τώρα σε αυτό το του μαθήματος δεν θα μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια, απλώς θα κατανοήσουμε σε γενικές γραμμές από πού προέρχονται ή ποια είναι η φυσική σημασία όλων αυτών των μεγίστων. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνουμε τη σύνοψή μας. Οι παρατηρήσεις λοιπόν των διαφόρων θερμοκρασιακών διαταραχών
του υποβάθρου ακτινοβέλης μικροκυμάτων έχουν δείξει καταρχήν ότι το, σε πρώτη προσέγγιση το CMB είναι ομογενές και ισοτροπικό. Όταν αφαιρέσουμε αυτό το background, από πίσω μετά βλέπουμε σε επίπεδο διαταραχών ως προς, με ευαισθησία 1 προς 1000 στο ΔΤ δια T. Βρίσκουμε ότι υπάρχει μόνο ένας διπολικός όρος που πιστεύουμε, χωρίς βέβαια να αυτό να είναι και 100% σίγουρο ότι είναι μόνο αυτό που φταίει, μπορεί να φταίνει και άλλοι λόγοι, αλλά σίγουρα ένας κυρίαρχος λόγος για την ύπαρξη αυτού του διπολικού όρου είναι η κίνηση του παρατηρητή ως προς το σύστημα του υποβάθρου ακτινοβολής μικροκυμάτων. Αν αφαιρέσουμε τώρα αυτό το διπολικό όρο, μοντελοποιημένο σαν ένα cosine θήτα, από πίσω ακριβώς βρίσκουμε τις πρωτογενείς διαταραχές που βρίσκονται σε επίπεδο 1 προς 100.000, 1 προς 10 στην πέμπτη, και είναι οι διαταραχές οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία των δομών στο σύμπαν, όπως θα δούμε και σε επόμενα μαθήματα. Και αυτό το, αν σχεδιάσουμε το γωνιακό φάσμα, αυτό το CL που λέγαμε, θα δούμε ότι αυτό εμφανίζει διάφορα μέγιστα που αντιστοιχούν στις, στην, ουσιαστικά το πρώτο μέγιστο αντιστοιχεί στο Ellison 200, που είναι ουσιαστικά το, η γωνιακή κλίμακα θήτα περίπου σε μία μοίρα, που είναι η γωνιακή κλίμακα του ορίζοντα τη στιγμή της τελευταίας σκέδασης. Είδαμε επίσης λοιπόν ότι η γωνιακή κλίμακα του βασικού πρώτου μεγίστου αντιστοιχεί στη γωνιακή κλίμακα του αιτιακού ορίζοντα κατά τη στιγμή της τελευταίας σκέδασης των CMB φωτονίων. Με αυτή λοιπόν την πολύ σημαντική επισήμανση και την ολοκληρώνουμε και το σημερινό μας μάθημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ίσως από τα πιο σημαντικά μαθήματα της, του φετινού εξαμήνου, διότι όπως είπα και προηγουμένως, είναι το, από τα πιο ισχυρά παρατηρησιακά χαρτιά της κοσμολογίας αυτή τη στιγμή και συνεχίζεται και θα είναι για το μέλλον βέβαια, γιατί προβλέπονται και άλλα πειράματα. Μετά το Blank, προβλέπεται το επόμενο πείραμα που θα εμφανιστεί σε λίγα χρόνια, είναι το λεγόμενο S4, Stage 4, δηλαδή το τέταρτο δορυφόρος, ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στη μελέτη και βεβαίως πολύ καλή ευκρίνεια, καλή έτσι, ανάλυση, αλλά κυρίως στα βαρυτικά κύματα και στην πόλωση των φωτονίων αυτών, για να μπορέσουμε επιτέλους να καταλάβουμε ποιο ήταν αυτό το μοντέλο του πληθωριστικού σύμπαντος, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στο σύμπαν μας να αποκτήσει διαταραχές και επιπλέον να ομογενοποιηθεί τόσο πολύ όσο το βλέπουμε σήμερα. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν τίποτε ερωτήσεις που θέλετε να συζητήσουμε πριν κλείσουμε το σημείο.